Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τελευταία μέρα του χρόνου. Έτσι, τελευταία. Άι κι αυτός, άιντε, να έρθει ο καινούριος να είναι καλύτερος. Ο καινούριος χρόνος θα μας βρει σε μεγάλη απόσταση. Εμάς τους δύο, εμάς τους δύο. Δεν τους ενδιαφέρει τους συνδεδεατές σήμερα. Ναι, χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια λοιπόν. Πολλά και καλά σε όλους, με το καλό να μας να βγει η χρονιά που πέρασε. Κάνεις και... εσύ αναδρομές στη... όταν τελειώνει ο χρόνος. Όχι. Όχι. Τι έκαμε, στη... και σχέδια για το καινούριο. Όχι. Τι να κάνω. Δεν μπορώ αυτά τα αναδρομές να κάνω έναν απολογισμό, να κάτσω μόνο να διαλογιστώ. Παραμονή πρωτοχρονιά είναι. Τι θέλει ο άνθρωπος, να κάτσει στο τραπέζι. Να γλεντήσει, να βάλει το γουρουνόπλο, να φάει, να πιει, να χορέψει ένα τραγουδάκι, να κοιτάξει απέναντι, ας πούμε, αν έχει καλή παρέα. Τα κάτσω, να κάνω αναδρομές, σε παρακαλώ. Να ακούς τα κάλαντα. Σώστε μας, παιδιά, σώστε μας, σώστε μας. Πάμε. Αρχή μια κι αρχή χρόνια, ψήλη μου δέντρο λιβάνια, κι αρχή, κι αρχή καλός μας χρόνος. Εκκλησιά, εκκλησιά μετά ο χρόνος. Άγιοι μου βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία, Σύσσαρχος, Σύσσαρχοντισσα Κυρία. Βάστα εικόνα και χαρτί, Ζαχαροκάριο Δημότη. Χαρτί, χαρτί και καλαμάρι, δες και με το παλικάρι. Το καλαμάρι έγραφε, τη μοίρα του την έγραφε και το χαρτί ομίλη. Άγιε μου, Άγιε Βασίλη. Και του χρόνου. Σε αυτό το χώρο που ήρθαμε, πέτρα να μοιραγήσει. Και ο νοικοκύρης ο καλός. Χιλιά χρόνια να ζήσει! Να ζήσει, σαν, να ζήσει, το... Να ζήσει σαν το πρόβατο, σαν άγριο περιστέρι. Και του χρόνου σας! Χρόνια του πολλά! Χρόνου, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Σου πάει αυτό το πλάνο ανάμεσα στα καντζαράκια, είναι τέλειο, ε! Είναι, είμαι ανάμεσα στον καρακοτζόλι και σε ποια... Το εδώ ποια είναι? 40ήμερα. Τι λέει εδώ? 40ήμερα. 40ήμερα. Η 40ήμερα, όχι η Στέλλα, η 40ήμερα. Και εσύ ποιο είσαι, για να είσαι εδώ. Τι λέει εδώ πέρα. Τα Παγανά. Τα Παγανά είσαι εσύ. Αγάπη μου. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά αυτά όλα. Αμέσως μετά. Πάμε. Καθημερινή σειρά στο Μέγκα. Δεν σου φαίνεται ότι φέρετε λίγο παράξενο ωραίες τώρα τελευταία? Να σου πω πρόσκεπες μου μιλάς, εντάξει? Δεν είναι τρόπος να φέρεις έτσι τους πελάτες. Οι πρώτες στιγμές σε ξένες ζωές. Τι να σου πω, τι μου λείπεις? Κι εγώ σε σκέφτομαι συνέχεια. Γιατί δεν μου είπες ότι ο πατέρας μου είναι στη φυλακή? Μια στιγμή, δύο ζωές. Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα. Όπως κάθε μητέρα, έτσι και η φύση για τα παιδιά της δίνει ό,τι καλύτερο. Το φημισμένο φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή από τα Ακαρνανικά βουνά. Φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή. Το δώρο της φύσης για τον άνθρωπο. Οι γυναικείες συνήθειες μπορεί να προκαλέσουν ξηροδερμία, φαγούρα και πιτηρίδα. Το νέο Ultrex με σύνθεση ειδικά για γυναίκες και έως 13 φορές περισσότερα ενυδατικά συστατικά συντελεί στην επαναφορά της υγείας του δέρματος του κεφαλιού. Νέο Ultrex, το νούμερο 1 αντιπιτηρητικό, τώρα και για γυναίκες. Συνιστάται από τη Διεθνή Ακαδημία Κοσμητικής Δερματολογίας. Συνθέσεις εμπνευσμένες από όνειρα. Inspirations. Μια νέα μαγευτική εμπειρία από το Compact Disc Club.
Inspirations. Μουσική που ζωντανεύει τις εικόνες και εξάπτει τη φαντασία. 4 CD πραγματικά παραμυθένια. Inspirations. Με τη γνωστή ποιότητα του Compact Disc Club. Αποκλειστικά στο 6888-888. Αν είχε μία ευχή, θα ήθελε να είναι άνθρωπος. Να μπορεί να νιώθει, να αγαπάει. Γιατί η καρδιά του δεν αποσύδερε. Robin Williams, ο άνθρωπος των δύο αιώνων. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι. Το Ab Rocket κάνει τις επίπονες ασκήσεις εύκολες και αποτελεσματικές. Κάθεστε άνετα και κινήστε προς τα πίσω. Και χωρίς κόπο επανέρχεστε μπροστά. Και έτσι γυμνάζετε εστιασμένα τους κοιλιακούς, άνω κάτω και πλάγιους, χωρίς να πονάει πλάτη ή ώμη και ο λαιμός. Γιατί στηρίζονται στο Ab Rocket. Μάλιστα, οι κύλινδροι στην πλάτη, που προσαρμόζονται ανάλογα με το ύψος σας, κάνουν και ελαφρύ μασάζ, χαλαρώνοντας την πλάτη και το λαιμό. Έρευνες έδειξαν ότι όταν γυμνάζεστε στο Ab Rocket, αυξάνεται κατά πολύ η δράση των μυών, ενώ μειώνεται η καταπώνηση της πλάτης και του λαιμού. Τώρα με 5 λεπτά άσκησης στο σπίτι σας, θα αποκτήσετε επίπεδο στομάχι, τονισμένους κοιλιακούς και θα χάσετε πόντους στη μέση. Και αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε και ασκήσεις πιλάτες. Είναι από ατσάλι αλλά ελαφρύ και διπλώνει για να φυλάσετε. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-27-03000 και θα έρθει σπίτι σας στην τιμή των 119 ευρώ. Με δώρο ένα Gymform Duo, το σύστημα παθητικής γυμναστικής. Είναι μια προσφορά των Telemarketing Store. Στο βήμα της πρωτοχρονιάς, η ασυμβίβαστη με τη Meryl Streep στην κορυφαία ερμηνεία της. Τα καλύτερα γιορτινά τραγούδια και μία έκδοση με όσα θέλετε να γνωρίζετε για τη γαστρονομία. Στο βήμα που κυκλοφορεί την πρωτοχρονιά. Στείλτε SMS αγάπης και εκτός από ευχές, στείλτε ένα κομμάτι της καρδιάς σας. Για ένα τη συνέχη χρονιά, η Κοσμοτέ διαθέτει έσοδα σε ιδρύματα για παιδιά από τα γραπτά μηνύματα της πρωτοχρονιάς. Συμμετέχουμε όλοι στη χαρά των παιδιών. Πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης Κοσμοτέ. Όσο καλό κι αν είναι το υγρό πιάτων σας, πάντα με το νερό κάποια ποσότητα χάνεται. Σας παρουσιάζουμε το νέο Σβέλτο Ενεργό Τζέλ που διαρκεί 5 φορές περισσότερο στο σφουγγάρι. Μόλις έρθει σε επαφή με το νερό, δεν ξεβγάζεται, αλλά μετατρέπεται σε παχύρευστο τζέλ. Έτσι κάθε το σταγόνα μένει μέσα στο σφουγγάρι και διαρκεί 5 φορές περισσότερο. Ο φίλος σας επέστρεψε ακόμα πιο δυνατός. Νέο Σβέλτο Ενεργό Τζέλ. Στην υγειά μας. Η ευτυχία των παιδιών τους. Ευχή όλων των γονιών. Εγώ τη Μαρία την αγαπώ. Κάποιες φορές όμως οι ευχές δεν αρκούν. Χρειάζομαι κάποιον να γράψει τα προσκλητήρια. Σε παρακαλώ. Μαρία, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πρόσεξε, μην ξεχάσει κανέναν, ναι. Μαρία, θέλω να το κάνεις εσύ αυτό. Και ποιος θα το κάνει, Αλέξη? Αυτή την εβδομάδα, Μαρία η άσχημη. Καλή σας μέρα ακόμη μια φορά. Είναι η κοινωνία ώρα Μέγα. Χρόνια πολλά. Τελευταία μέρα του χρόνου. Πάει και το 2007. Πάει. Για να μην ξανάρθει. Τώρα θα γράφουμε 2008 πλέον. Τώρα θα γράφουμε 2008, ακριβώς. Λοιπόν, κύριε, έχουμε εδώ την κυρία Βασίλο Ιωάννου. Σωστά καλημέρα το λέω. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Από το χώρο Στάση. Μάλιστα. Κάνει μια σπουδαία δουλειά, η δασκάλα εδώ και έχει τα παιδιά εδώ και τα μαθαίνει. Έθιμα, τις παραδόσεις. Πρόσεχε, μη μου έχεις άγχος. Εγώ δεν αγχώνομαι. Έχει άγχος γιατί δεν πάει το κόκκινο, λέει, με το πορτοκαλί σου. Πώς δεν πάει? Αυτό είναι το άγχος της. Δείξτε, δίπλα-δίπλα. Για δεν πάει. Μια χαρά. Πάμε, ναι. Έτσι, πάει. Έχει δίκιο. Και ύψος καλό έχω. Λοιπόν, αυτές τις μέρες τώρα τι έθιμα έχουμε? Εδώ μας έχεις φέρει εδώ κάτι εκκλησίες, κάτι γλυκά, κάτι δώρα. Τι είναι αυτά, μπορείς να μας πεις τι είναι? Τα παιδιά παλιά δεν πηγαίναν με τριγώνα, φτιάχναν μια εκκλησία και μέσα βάζανε ένα κεράκι για να βλέπουν στους δρόμους. Καραβάκια με τέτοια πράγματα πηγαίνανε. Ναι. Α, είχαν αυτό και ναι, και τα κάλαντα. Και λέγανε τα κάλαντα. Ναι. Και οι νοικοκυρές βέβαια κερνούσαν τότε ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα. Κουραμιέδα. Ναι, κερνούσαν για δίνανε ξηρούς καρπούς. Τα έχεις φέρει όλα αυτά εδώ, ναι. Ρόδια. Ναι, ρόδια. Για σοδιά, για καλή σοδιά. Αμύγδαλα. Οι ξηροί καρποί για καλή σοδιά. Ναι. Δίνανε γλυκά για ευτυχία και νομίσματα για πλούτο. Νομίσματα για πλούτο. Ναι.
Αυτά όποιος τώρα έχουν... είχε, όποιος είχε. Αυτά τα έδιμα έχουν καταργηθεί τώρα, ή ισχύουν. Στα χωριά και όσοι μείνανε εκεί, δηλαδή οι παλιές γυναίκες, έτσι δίνουν στα παιδιά. Δεν δίνουν, ξέρω εγώ, μια δραχμή και ένα ευρώ, ξέρω εγώ, και να φύγουν. Δίνουν και καραμελίτσες για το δρόμο. Ναι. Ναι, δίνουνε. Ναι. Αυτό με τους καλικατζάρους, ας πούμε, τι ναι, τα παιδιά να μας πούνε. Τι παράδοση υπάρχει. Τα παιδιά να μας πούνε τι γίνεται με τους καλικατζάρους που βρίσκονται και που εμφανίζονται πού και είναι, πότε θα φύγουνε. Ποιος ξέρει να μας πει για τους καλικατζάρους. Α, η Μαρία. Ποιος. Mm. Ορίστε, λέγε. Καλικάτζαροι είναι κάτι μαυριδερά όντα, ναι, και ζουν κάτω από τη γη και κόβουν το δέντρο της ζωής. Είναι κακοί. Ναι. Ε? Πειρακτήρια είναι. Πειρακτήρια, πειρακτήρια ή κακοί είναι, ας πούμε. Πώς τους έχεις, τους φοβάσαι εσύ? Α, όχι, γιατί είναι μύθος. Γιατί είναι μύθος. Μην το λες όμως δυνατά, γιατί οι άλλοι τα πιστεύουν. Για πες λοιπόν και τι κάνουν αυτοί. Και κόβουν το δέντρο της ζωής. Αλλά μόλις είναι στο τελείωμα, τους μυρίζουν τα γλυκά που φτιάχνουν οι κυρίες και τα κάλαντα τα ακούνε και ανεβαίνουν πάνω και κάνουν σκανταλιές. Σκανταλιές, άκακες όμως, πλάκες κάνουν. Έτσι. Ναι. Και να το βαΐ, ξέρω εγώ, κάνουν τέτοια. Ναι. Τον παπά και τη φωτιά. Και μόλις είναι τα φώτα που έρχεται ο παπάς και μας αγιάζει, ξανακατεβαίνουν κάτω στη γη και... Διότι μόλις δουν τον παπά, τέλος, φοβούνται, έτσι. Ναι, αλλά μέχρι να κατέβουν, έχει θρέψει το δέντρο πάλι και αρχίζουν πάλι να ροκανίζουν. Να ροκανίζουν. Και ποτέ δεν πέφτει. Εσύ όταν ήσουν πιο μικρή, πίστευες για τους καλικατζάρους, κοίταζες να δεις κανέναν? Όχι. Όχι, ε. Η μάμα μου έλεγε πως ήταν. Ο οικονομέας έχει ένα καλικατζαράκι μέσα στην εκπομπή κάθε μέρα. Να, σαν και αυτό που έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, για πες μου τώρα, κύριε Βασίλο, για έλα εδώ, Βασίλο, έλα εδώ. Τούτα εδώ τώρα, τούτος εδώ, είναι ο... Καρακοτζόλη. Καρακοτζόλη. Η Καρακοτζόλη. Είναι... Πώς να έρθω είναι, όμως. Είναι... Ναι, λοιπόν, δεν μπορώ να έρθω, δεν πειράζει. Μίλα μας όμως, πάμε, ναι, ναι. Δηλαδή. Είναι ονόματα καλικατζάρων σε διάφορες περιοχές. Αλλού τα λένε Παγανά, γι' αυτό βάλαμε. Τα Παγανά είναι εδώ. Όχι, όχι, δίπλα. Δίπλα. Εσύ τα Παγανά. Ναι. Κοίτα τα Παγανά. Οπ, να τα Παγανά. Εδώ τα Παγανά. Μπράβο, αγόρι. Η κοριτσάκη είσαι. Τι είσαι. Ε, πώς είναι. Καρακατζαλέι. Στέλλα, κοριτσάκη είσαι. Καρακατζαλέι. Εδώ, τούτο εδώ είναι σαν. 40 ημέρα. Τα 40 ημέρα. Τούτο εδώ. Εγώ δεν έχω. Δεν έχει εσύ. Δεν έχει, εδώ. Αυτό τι λέει. Καρακατζαλέι. Επειδή συνήθως τους θεωρούμε ότι είναι μαύρη τριχωτή με ουρίζα τριχωτή, καρά σημαίνει μαύρη. Δείξε εδώ την ουρά. Και κολοβελόνιδες. Την ουρά. Τη βλέπεις την ουρά του. Έχεις βάλει στην ουρά σου και. Βλέπεις την ουρά σου. Τα γατάκια, άμα κουνάνε την ουρά τους, παίζουνε. Το ξέρεις. Δεν μου λέτε τίποτα. Και κολοβελόνιδες, επειδή η ουρά τους τη φανταζόμαστε είναι τριχωτή. Τριχωτή. Κολοβελόνιδες. Ναι. 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 Να σου πω πάντως, αν η καλικάτσα ήταν σαν και αυτά τα παιδάκια εδώ τα γλυκύτατα. Mm. Μια χαρά θα τα ζούσε. Δεν είναι. Τα καλικατζάρια κάνουνε. Από ό,τι θυμάμαι εγώ, κάνουνε σκανταλιές άκακες, δεν θα σου κάνει ζημιά. Ναι, ναι, όχι. Και είναι το φαΐ, σβήνουν τη φωτιά, τρώνε τα λουκάνικα. Ναι, δηλαδή ναι, δραματικά ναι, πράγματα ναι, σου φάνε ναι, τα λουκάνικα. Άμα σου φάνε τα λουκάνικα, τελείωσε. Τελείωσε. Πάντα Χριστούγεννα, πάει λοιπόν, πρωτοβουλία. Γι' αυτό σα το λέμε εμείς. Είμαι καλικάτζαρος. Λοιπόν, για να πούμε το τραγουδιά δυνατά να σας ακούσουμε όλους. Δυνατά. Έλα. Έτσι. Να μια πηδάω, ό,τι κάψω κι ό,τι φάω. Γιούρια, 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 φάτε πίτες και κουλούρια. Τρώνε τις πίτες και τις πίτες και τα κουλούρια, τις πίτσες, τα χάμπουγκερς. Για σένα τι θα μείνει. Τίποτε. Τίποτε. Δεν θα κάνουμε πρωτοχρονιά. Εσύ και ο Θανάσης τα φάτε όλα. Δεν μου λέτε παιδιά. Μην τους ακούς. Μην τους ακούς κανέναν, έτσι. Ο Θανάσης είναι αυτός. Εσύ αγάπη μου δεν έχεις ανάγκη, αλλά ο Θανάσης κυρίως τον βλέπεις έτσι. Να σου φάει την πίτα είναι δραματικό πράγμα. Εσύ τρως την πίτα. Λοιπόν, ποιο παιδάκι τώρα θα μου πει ότι που πιστεύει στους καλικάτζαρους. Ποιος πιστεύει στους καλικάτζαρους. Εσύ, η Στέλλα. Πιστεύεις. Πώς τους φαντάζεσαι. Πώς είναι ο καλικάτζαρος, για πες. Έχουν ουρά. Ουρά έχουν. Τη Στέλλα η ουρά του καλικάτζαρου εδώ πέρα, κοίτα πώς είναι η ουρά τους. Κάτσε γιατί είναι μαύρο το παντελόνι. Ο Βασίλης είσαι εσύ. Ναι. Ο Βασίλης. Βασίλη, η ουρά σου είναι τριχωτή, ε. Έχουνε ουρά. Άλλο, τι άλλο έχουνε. Ε. Και τούτο εδώ είναι. Αυτιά. Η Στέλλα δεν είναι τριχωτή, είναι άλλου είδους, ας πούμε. Είναι καλή ή κακή η καλικάτζαρη. Κακή. Κακή είναι. Γιατί. Τι κάνουνε. Ε. Για πες. Τι κάνουν οι καλικάτζαροι όταν κατεβαίνουνε. Τούτο το μαχαίρι, μπορεί να πει τι είναι. Αυτό το μαχαίρι, τι το κάνεις.
Πριονίζει το δέντρο της... Ναι, το πριονίζει. Το πριονίζει, κατάλαβες τώρα. Και τα, τούτα εδώ τι είναι, τα, τι τα, τα βάζεις στο τζάκι αυτά. Αυτά την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ναι. Και με το τζάκι με ένα αρσενικό και ένα θηλυκό ξύλο, μία ηλιά ας πούμε και ένα κέδρο. Α, μαζί πάλι αυτό για να γίνει, ναι, φωτιά. Ναι, για να γίνει ζευγάρωμα. Να γίνει ζευγάρωμα. Ναι. Και συνήθως βάζουμε στο σπίτι δέντρα, γιατί δέντρα είναι, ναι. Που αντέχουν στο κρύο για να... Αντέχουν στο κρύο που καρπίζουν και ανθίζουν το χειμώνα, που αντέχουν δηλαδή και καρπίζουν το λοιπόν, χειμώνα. Για βγάλε τώρα τη μάσκα εδώ να σας βλέπουμε να και λίγο, θα δούμε και τα πρόσωπά σας. Έτσι, μπράβο, να μπράβο. Έτσι, έτσι. Μωρίς, είστε πολύ όμορφα παιδιά. Είστε οι στολές που φοράτε τι είναι, μπορεί κάποιος να μου πει τι στολές φοράτε. Οι φορεσιές. Τι φορεσιές τέλος πάντων, φορεσιές. Φορεσιές. Τι φορεσιές είναι, από πού, ως, από πού είναι. Αυτή είναι Σαρακ... Ναι, πες αγάπη μου, Σαρακατσάνα Ηπείρου αυτή. Εσείς είστε Σαρακατσάνα Ηπείρου, ναι. Ναι, είμαστε Πειραιώτες. Πειραιώτες είστε. Είμαστε Ηπείρου. Α, εσύ τι είσαι. Σουλί. Σουλιώτησα. Ναι. Εσύ να σε βλέπω να πέφτεις στο... στο χορό, στο ζάλογκο. Άμα χρειαστεί, μια χαρά. Τούτος εδώ. Μέτσοβο. Α, είσαι Μέτσοβο εσύ, μάλιστα, μάλιστα. Εσύ κύριο στην άκρη θέλει να μου μιλήσει. Ποιος είσαι εσύ. Έλα εδώ κοντά. Ο Ιωάννη. Έλα, εδώ, έλα, έλα εδώ. Ιωάννη. Έλα Ιωάννη. Εσύ από πού είσαι. Τι είσαι, τι είναι η στολή σου. Η φορεσιά. Η ωραία, η φορεσιά. Η φορεσιά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ήπειρος. Ήπειρος. Τι θες να του πεις του κύριου Καμπουράκη. Έχεις να το πεις τίποτα. Λοιπόν, τον καινούριο χρόνο πείτε μας τι περιμένετε. Τι θέλετε να γίνει τον καινούριο χρόνο. Φάει να παγίνεις αδύνατος. Πες του μετά. Πες του το, ρε. Περιμένει το Μίτσο. Φάει, πες του. Πες του, πες του. Τι. Δεν το λες. Εννοείς. Για πες μου πες τι περιμένεις τον καινούριο χρόνο, διότι οι υπόλοιποι... Να μην πολέμει, να μην καίγονται δάση. Για την τρύπα του όζοντος πες. Να μην προσέχουμε το περιβάλλον, είναι βασικό. Να μην καίγονται δάση. Τα δάση, μπράβο. Σε ποια τάξη πας. Πέμπτη. Στην Πέμπτη. Μπράβο. Μπράβο. Ο πιο μικρός εδώ ποιος είναι. Ο Γιώργος. Εσύ. Βέβαια. Πας στον ίδιο. Είναι τέσσερα. Σε ποια... Ο Άγιος Βασίλης σου φέρε τίποτα. Όχι. Τίποτα. Δεν μπορεί. Κάτι θα έχει φέρει. Γιώργο. Κάτι πρωτοχρονιά. Εσύ πας νηπιό. Σου φέρε τίποτα ο Βασίλης. Μίλα ρε Γιώργο. Γιώργο. Ένα προτζέκτορα σου έφερε. Προτζέκτορα. Μπράβο. Του το έχεις ζητήσει, του έχεις γράψει γράμμα ή μόνος του το έφερε. Όχι, δεν του έχεις γράψει. Του έχεις γράψει γράμμα και τι έλεγες στο γράμμα πες. Έλα εδώ γιατί μου φαίνεται δεν σε ακούω. Για κάτσε λίγο, για αφήστε με να πάω στον Γιώργο. Έλα εδώ ρε Γιώργο, είναι και ο πιο μικρός εδώ, το δικαιούται. Έλα εδώ ρε Γιώργο. Ωπα, ανέβα πάνω μου. Είναι γερό το τραπέζι. Ναι. Ναι λες, για λέγε. Τι του έλεγες στο γράμμα, θυμάσαι. Έλα ρε Γιώργο. Του έλεγες Άι Βασίλη. Πέρα καλά. Αυτό θυμάμαι, Άι Βασίλη. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μόνο αυτό θυμάσαι. Και τι άλλο του πες, θέλω να μου φέρεις. Ένα προτζέκτορα. Και τέρμα. Και να χορέψεις την κοντούλα. Δεν τον καλόπιασες να του πεις κάτι, ας πούμε, είσαι καλός, Άι Βασίλη, εγώ είμαι καλό παιδί, τίποτα. Γελάει του φέταστη. Του λέει, αυτό το γράψαμε και δεν έπρεπε για τώρα. Στον διαφερε. Να έχεις χάρη που διάπες το γράμμα ο μπαμπάς, αλλιώς θα σου έλεγω. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε ένα τραγούδι ακόμα, αλλά όχι με τη γλυκιά φωνή, με την άγρια το θέλουμε. Συνοηθήκαμε, με την άγρια. Δυνατά θέλουμε. Δυνατά, με την άγρια φωνή. Ούκα, ούκα. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος τον βλέπω, πήρε τον προτζέκτορα και τώρα πάει και η άλλα. Ο Γιώργος λέει, δεν θυμάμαι, Άι Βασίλη μόνο. Άι Βασίλη. Λοιπόν, τι να πούμε. Κλείσαμε τον χρόνο. Τα είπαμε όλα. Την πίτα, τη βασιλόπιτα. Κάνα άλλο παιδάκι. Γιατί βάζουμε φλουρί, είπαμε. Να μας πει ένα τραγούδι, να μας πούνε ένα τραγούδι και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα. Συγγνώμη, για να ολοκληρώσουμε το θέμα, Άι Βασίλης. Κάνα άλλο παιδάκι, έγραψε ένα ωραίο γράμμα στον Άι Βασίλη, θυμάται. Όχι, έλα, για πηγαίνει. Για τι έγραψες, για λέγε. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Φέρε μου, ό,τι να είναι. Φέρε μου, ό,τι να είναι. Όχι, να μου φέρει ό,τι να είναι. Να σου φέρει ό,τι να είναι, του είπες. Άλλο τι άλλο, ποιο άλλο έγραψε γράμμα στον Άι Βασίλη. Εγώ όχι ακόμα, άλλο θα γράψω. Τι θα γράψει, τι σκέφτεσαι να του γράψει. Εγώ, ναι. Ένα πατίνι. Ένα πατίνι. Εσύ. Ένα ηλεκτρονικό. Ένα ηλεκτρονικό. Ωραίστε, εδώ, για πες, μισό λεπτό. Όχι, πες τώρα, τι είπες εσύ. Ότι. Ότι άμα χρειαζόταν να, να γράψει γράμμα και να έλεγε ότι οτιδήποτε να της φέρει. Ναι. Μπορούσε και να μην, της, να μην του δώσει γράμμα, αλλά να του δώσει... να του πει αν είναι καλά. Μπράβο. Άμα δεν θέλεις και κάτι οτιδήποτε, δεν γράφεις γράμμα. Γράμμα γράφεις άμα θες συγκεκριμένο.
λέει το παιδί. Ναι. Να είναι καλά, μπορεί ναι. να έχει κυνηγιάδες. Ναι. Λοιπόν, ο Άι Βασίλης λέει μέσα που μας λένε μέσα στο αυτί μας εδώ οι αρχισυντάκτες μας ότι σας άκουσε ο Άι Βασίλης λέει και ξεκινάει. Ξεκινάει να έρθει. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε ένα τραγούδι με την άγρια φωνή και μετά θα πούμε για τις πίτες εδώ. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θα πούμε, κύριε Βασίλη. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Άντε, ξεκίνα, δώσ' το παράδειγμα. Πάμε. Πάει ο παλιός ο χρόνος. Έτσι, δυνατά. Να πάσουμε παιδιά και του χωρισμού ο χρόνος. Ας τραγούδι με χαρά. Καλή χρόνια. Καλή χρόνια, δυνατά, δυνατά. Καλούμε νύχτη στη χρόνια. Καλή χρόνια, καλή χρόνια. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Καλούμε νύχτη στην πρωτοχρονιά. Μπράβο. Δεν μου λες, επειδή βλέπω έχεις καημό, μπορείς θέλεις να το τραγουδήσεις μόνος σου. Όχι ρε παιδάκι, βλέπω αυτή την πίτα, η οποία είναι καταπληκτική. Τρώγεται αυτό ή απλώς... Γιατί άμα δεν τρωγόταν δεν θα είχε καμία αξία. Για να δεις τι φτιάχνουν τα χέρια της Βασίλης. Δικό σου, εσύ το φτιάξες. Ναι. Τα χέρια σου. Είναι και ωραία. Ναι. Και είναι η πίτα που φτιάχνανε οι αγιοβασιλιάτικοι. Ναι, αγιοβασιλιάτικοι. Το οποίο είναι ψωμί και έχουν όχι, όχι, αυτά... έχει μέσα. Έχει... Είναι πίτα. Ναι, είναι πίτα. Και τα άλλα έτσι κάτω. Ναι, αυτά τα φτιάχνανε πιο πολύ για στολισμό και για τα βάζανε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Το οποίο βέβαια ήταν από δέντρα. Νίκο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα εσύ τούτα εδώ. Και μέσα έχει και φλουρί βέβαια. Εδώ. Ναι. Μάλιστα. Αλλά δεν... Φοβερό είναι. Πόση ώρα κάνεις να τη φτιάξεις? Πολύ γρήγορα. Εγώ κάνω γρήγορα. Για να βρούμε το φλουρί. Τι λες? Για ποιο λόγο βάζουμε φλουρί, θυμάται κανείς? Γιατί βάζουμε φλουρί? Ναι, για πες, Μαρία. Ναι, για πες, γιατί βάζουμε όμως. Πώς ξεκίνησε? Τούτη εδώ, η μικρή εδώ πέρα. Α, ναι, για πώς ξεκίνησε. Έλα εδώ, για να ακούγεσαι. Για πες, γιατί βάζουμε φλουρί. Για να θυμηθούμε ένα γεγονός. Να θυμηθούμε ένα γεγονός. Σε ποια θα ξυπάσεις εσύ? Αυτό είναι το γεγονός. Ένα γεγονός. Ναι. Τι γεγονός? Έλα. Στα χρόνια που ο Μέγας Βασίλειος ήταν επίσκοπος ναι. της Κεσάριας, ναι. Ο έπαρχος της Καπαδοκίας ήθελε να καταστρέψει την Κεσάρια. Ναι. Και ο Μέγας Βασίλειος είπε στους ανθρώπους να μαζέψουν ό,τι πολυτιμότερο είχαν και να το δώσουν του έπαρχου για να μην καταστρέψει την πόλη. Ο έπαρχος της Καπαδοκίας εντυπωσιάστηκε από αυτή την πράξη και δεν τους πήρε τα κοσμήματα. Ωραία, μπράβο, εσύ τα ξέρεις. Προχώρα παρακάτω. Και μετά. Μετά ο Μέγας Βασίλειος θέλει να τα επιστρέψει στους ανθρώπους. Αλλά δεν ήξερε ποιον είναι το καθένα. Γι' αυτό το έβαλε σε πίτες και τα μοίρασε σε κάθε σπίτι. Κατάλαβες. Καταπληκτικό, δεν το ήξερα. Δεν το έχεις ακούσει αυτό? Όχι, δεν το. Ναι, ναι. Μπράβο. Αυτός είναι ο θρύλος, ας πούμε. Ότι επειδή έδωσε ο καθένας από ένα κόσμο κάτι. Σου λέει πού να βρω τώρα πιανού είναι ποιο. Πήρε, έφτιαξε. Και τι σύμπτωση πήγε στον καθέναν αυτό που είχε δώσει. Λοιπόν, έδιαξε λοιπόν πιτάκια και λέει πάρτε και ό,τι σας κάτσει. Στην τύχη. Και από εκεί βγήκε να έχουμε το φλουρί στην πίτα. Και τυχαία έκατσε στον καθένα να βάλει αυτό. Αυτό το θαύμα δεν το είχα ακούσει. Αλλά τέλος πάντων τώρα μην είμαστε εκεί πέρα. Ναι. Καλός ο Άγιος, αλλά. Αυτό ούτε ο Δημήτρης το έχει ακούσει. Όχι. Λοιπόν, λοιπόν. Πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Για κάτσε, περιμένει λίγο. Για ακούσω μια δυνατή φωνή χρόνια πολλά από όλους σας. Και χαρούμενα. Όχι, πιο δυνατά. Όχι, πιο δυνατά. Έτσι. Πιο δυνατά. Εσύ. Έτσι. Αυτό είναι.